Τέταρτη μέρα σήμερα στο φεστιβάλ Aegean Talks και ο ρυθμός όλο και αυξάνεται. Δεκάδες σκηνοθέτες, Έλληνες και ξένοι, καταφθάνουν καθημερινά στο νησί με αεροπλάνα και βαπόρια. Χτες ξεκίνησαν και οι δημόσιες συζητήσεις που ακολουθούν την τελευταία ταινία του προγράμματος μας καθημερινά και μεταδίδονται ζωντανά σε 6 από τα 11 νησιά του φεστιβάλ. Τα 6 νησιά που εδρεύει το Πανεπιστημίο του Αιγαίου και υπάρχει το δίκτυο του Πανεπιστημίου. Και αυτά είναι εκτός από τη Μυτιλίνη, η Σάμο, η Χίος, η Ρόδος, η Λίμνος και η Σύρος. Εχθές η τελευταία ταινία ήταν το Island Pass της σκηνοθέτηδας Σίμπιλ Μπέντερ, με την οποία μετά ακολούθησε η συζήτηση που μεταδόθηκε στα νησιά. Μία από τις μετοχές του Aegean Talks είναι η κίνητη Σιβίλα Μέντα με την ταινία The Island Bus. Ένα από τα βασικά θέματα που θίγει το ντοκιμαντέρ είναι το πώς μπορεί κανείς να είναι ευτυχής κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Ήταν ένα όνειρο που είχα για πολύ καιρό. Ήθελα να μένω στην Ελλάδα μια μέρα και ήρθα σαν τουρίστρια και είχα και διαφορετικά πράγματα προσωπικά που μου κάνανε να διαλέξω τη τύλο και βρήκα τη τύλο, πήγα εκεί και μετά ήρθε η έμπνευση για την ταινία, γιατί ήμουνα ντόπιο και εγώ. Στην ταινία μου, το λεωφορείο του νησιού, σας παίρνει ένα λεωφορείο σε ένα μικρό νησί της Ελλάδας, γύρω-γύρω, όπως πάει το λεωφορείο, και σας δείχνει την ιστορία του ένα αγόρι πρόσφυγας, ο Σαΐν, που κάνει αυτό το νησί την εστία του πάλι και το γίνεται ντόπιο σε αυτό το νησί. Νομίζω ότι και να τα πάρουν τα λεφτά, ότι θα ανοίξουν δουλειές, πάλι το ίδιο θα έχουν σε 3 μήνες. Δεν ξέρω, Ζιμπίλ, αφού δεν πληρωνόμαστε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι πολύ δύσκολο. Πώς θα μπορεί ο άνθρωπος να δουλεύει έτσι? Έχουν εδώ πέρα τώρα. Εγώ πιστεύω στην Ελλάδα να περάσει το κρίση. Δεν είχαμε εμείς στην Ουκρανία η Ρωσία το ίδιο μάθα. Περάσαμε τα χρόνια και μία χαρά Ρωσία. Πολλά χρόνια μας βάλε. Μία χαρά. Κάτσε. Έλα πάμε. Χάινερ Χίμλερ, υπεύθυνος των SS και των στρατοπέδων συγκέντρωσης της ναζιστικής Γερμανίας, ίδρυσε το 1935 ένα Ινστιτούτο Ιστορικών και Λαογραφικών Σπουδών στο Βερολίνο. Σκοπός του Ινστιτούτου ή ένας από τους σκοπούς του Ινστιτούτου ήταν να αποδείξει ότι οι ρίζες της Άριας Φυλής χάνονται μέσα στην πλούσια παράδοση της Φιλανδίας. Ο σκηνοθέτης Heikki Huttu Hiittunen μας διηγείται μέσα από ένα εξαιρετικό ιστορικό ντοκιμαντέρ την ιστορία ενός νεαρού Φιλανδού που δούλεψε για το Χίμλερ. It's about a young Finnish student from 1935 who from Paris Sorbonne University start to go by walking to Helsinki, but he met Himmler and his friends in Germany, and he became some kind of scientist in Annen Erbe Institute, and he made studies in Karelia to prove that the Aryan race has really existed.
we try to put it the story in that way that same time we think about all this catastrophe what happened in during the Nazi time. We don't show any Auschwitz or things like that, but we hope that you will think about it. Μία ταινία απόδειξη ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να γίνουν επαγγελματίες ηθοποιοί είναι το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Θέαμα» των Περηφάνου Ελιάνα και Σιδηροπούλου Μαρία. Πώς αυτά συνδυάζονται. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει ασχοληθεί κάποιος με αυτό προηγουμένως και θεωρήσαμε, γνωρίζοντας και την ομάδα και θαυμάζοντας την προσπάθεια των παιδιών και γίναμε και φίλοι, θέλησαμε να τους δώσουμε αυτό το βήμα να πουν τη δική τους άποψη για το θέατρο και την αναπηρία, πώς συνδυάζονται και την προσπάθειά τους να εδραιωθούν ως επαγγελματίες ηθοποιοί. Θέλω να ελπίζω ότι με την ταινία μας κάτι θα καταφέρουμε και θα αρχίσει ο κόσμος να ασχολείται και να ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε και σε αυτό το φεστιβάλ. Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία να ερχόμαστε σε επαφή και με άλλες χώρες, να βλέπουμε ταινίες και είδη ντοκιμαντέρ που δεν γνωρίζαμε. Και θα θέλαμε να συνεχιστεί ώστε να ξανάρθουμε και να δούμε και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.